Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Γιάννη τον Πεθράκη, που μας έκανε τιμή να μας παρουσιάσει τη δουλειά του και να μας μιλήσει για αυτά που έχει εχμαλωτήσει ο δικός του φακός, αλλά και αυτά που θέλει να βγάλει στο φακό και να αποδώσει ο δικός του ψυχισμός. Και βέβαια, με το δικό του φακό, τον επαγγελματισμό του και την ευαισθησία του, καταγράφει και αυτή την ανθρώπινη τραγωδία που συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την προσφυγική κρίση στα ελληνικά νησιά. Δεν θέλω να πω τίποτα, θέλω μόνο να δώσω ένα μικρό αναμνηστικό και να τον ευχαριστήσω και πάλι για την παρουσία του στη Γενική Γραμματεία. Ευχαριστώ όλους εσάς που ήρθατε σήμερα και με τη μάτη και με την παρουσία σας και θα προσπαθήσω να μοιραστώ μαζί σας κάποιο κομμάτι της δουλειάς μου, αλλά επίσης και συναισθήματα και τους φόβους μου και τους εφιάλτες μου, αλλά και την ελπίδα μου. Θέλω να σας πω μια μικρή ιστορία για το πώς έγινα φωτορεπόρτερ. Μου άρεσε πάρα πολύ κινηματογράφος. Μια μέρα, λοιπόν, θυμάμαι το 85, νομίζω, πήγα και είδα ένα έργο που μου άλλαξε τη ζωή. Με έκανε αυτό που είμαι σήμερα. Που λεγόταν «Αποστολή στην Νικαράγουα», «Under Fire». Ήταν βασισμένο σε μια αληθινή ιστορία όπου ένας δημοσιογράφος Αμερικάνος και ο φωτογράφος του είχαν πάει να καλύψουν τα γεγονότα στην Νικαράγουα. Ήταν ο Σομόζα τότε δικτάκτορας. Κάποια στιγμή ο φωτογράφος τράβηξε φωτογραφίες την ώρα που εκτελούσαν οι στρατιώτες του Σομόζα τον δημοσιογράφο. Και μετά, με κίνδυνο της ζωής του, κατάφερε και έβγαλε αυτά τα φιλμ, τέλος πάντων, εκτός Νικαράγουα. Και φάνηκε στις εφημερίδες και στα μίντια της εποχής και έτσι άλλαξε τελείως η εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών στην Νικαράγουα. Ο Σομόζα έπεσε μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα και τελικά αυτές οι φωτογραφίες πραγματικά αλλάξαν τον κόσμο εκείνη τη στιγμή. Βγαίνοντας λοιπόν από τον κινηματογράφο, είπα ότι θέλω να κάνω αυτό. Θέλω να γίνω, να χρησιμοποιήσω, ας πούμε, την τέχνη της φωτογραφίας, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, κάνοντας ρεπορτάζ και έτσι να προσπαθήσω να αλλάξω τον κόσμο. Τόσο ρομαντικό. Θα σας δείξω ένα slide show. Είναι δουλειές που έχω κάνει, αρχίζει από την κρίση τώρα, τη μεταναστευτική κρίση, και φτάνει στην Ελλάδα με την κρίση τα τελευταία 5 χρόνια, ίσως τα τελευταία 2-3 χρόνια. Ενδιάμεσα υπάρχουν διάφορα. Υπάρχει Αφγανιστάν, υπάρχει Τουρκία, υπάρχουν διάφορα, υπάρχουν ετικέτες. Υπάρχουν κάποιες πολύ δυνατές φωτογραφίες. Δεν βλέπω να υπάρχουν ανήλικοι. Πιστεύω ότι σήμερα κάποιοι από εσάς, βλέποντας αυτές τις φωτογραφίες και ακούγοντας αυτά που λέω και τη συζήτηση που κάνουμε, θα φύγουν διαφορετικοί από εδώ μέσα. Ελπίζω. Αυτά τα πιστεύω. Μπορεί να ακούγονται λίγο. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να πει: ρε παιδί μου, αυτός ο Πεθράκης έχει ψώνιο. Προφανώς έχω ψώνιο. Έχω ψώνιο με τη δουλειά μου, έχω ψώνιο με το να πιστεύω ότι αυτό που κάνω έχει ουσία. Και γι' αυτό έχω ταχθεί, γι' αυτό έχω ουσιαστικά, όσοι ξέρουν λίγο παραπάνω για τη ζωή μου κλπ, την έχω δώσει όλη μου τη ζωή. Έχω χάσει φίλους μου και όλα τα σχετικά. Βλέπω με τα μάτια της ψυχής μου. Δηλαδή, δεν είναι μόνο αυτό το πράγμα που γίνεται μπροστά μου και το βλέπω. Προφανώς είναι σημαντικό και πρέπει να πιάσω τη στιγμή, γιατί η αποφασιστική στιγμή είναι η μισή φωτογραφία. Αλλά πάντα προσπαθώ να ξέρω τι γίνεται, λίγο να έχω διαβάσει, να έχω καταλάβει τι γίνεται, γιατί έτσι με βοηθάει και βλέπω πιο βαθιά μέσα στο θέμα. Πιστεύω ακόμα στη δύναμη της φωτογραφίας και έχει αποδειχθεί ότι έχει φοβερή δύναμη.
ας πούμε, φέτος το πιο δυνατό μήνυμα για να κάνει κάτι ο κόσμος για τους μετανάστες ήταν μια στατική φωτογραφία του Αϊλάν. Και πιστεύω και κάποιες δικές μου και κάποιες άλλων συναδέλφων μας, οι οποίες γίνανε viral στα social media κλπ. Έχει μια άλλη δύναμη η στατική φωτογραφία. Μένει, κάθεσαι, την κοιτάς και ονειρεύεσαι. Ενώ το βίντεο θεωρώ ότι είναι λίγο, ας πούμε, πιο εμπορικό, απευθύνεται σε περισσότερους ανθρώπους, έχει μεγάλη δύναμη γενικότερα, αλλά έρχεται και φεύγει, ενώ μια φωτογραφία έρχεται και μένει. Το κομμάτι το πιο δύσκολο για μένα είναι το ηθικό και το ψυχικό. Λέω ότι εκείνη την ώρα προσπαθώ να κάνω τα πάντα για να αντέξω, για να κάνω τη δουλειά μου, αλλιώς γιατί βρίσκομαι εκεί. Και αφήνω τον ελεύθερο τον εαυτό μου να νιώσει όλη αυτή την ψυχολογική πίεση λίγο αργότερα. Ο κίνδυνος είναι κομμάτι της δουλειάς. Δεν είναι όμως το πιο σημαντικό κομμάτι της δουλειάς. Το πιο σημαντικό κομμάτι της δουλειάς είναι αυτό που με έχει κάνει φωτορεπόρτερ, το οποίο είναι ένα ρομαντικό, αν θέλεις, όνειρο, το οποίο όμως έχει βγει αληθινό πολλές φορές. Ένα πράγμα που σκέφτομαι είναι να αποδώσω δικαιοσύνη. Ό,τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή να δείξω τι πραγματικά συμβαίνει, να κάνω ανθρώπους να ασχοληθούν, να κάνω ανθρώπους να αφαιρέσω το δικαίωμα από τους ανθρώπους να πούνε «Α, δεν ήξερα». Δηλαδή η φωτογραφία και ο τρόπος που διακινείται τώρα με το ίντερνετ μπαίνει και στο τελευταίο σπίτι σε όλο τον κόσμο. Δουλεύοντας σε ένα μεγάλο πρακτορείο σαν το Reuters, οι φωτογραφίες πάνε παντού. Οπότε στέλνω αυτό το μήνυμα που θέλω να στείλω εγώ, που είναι, αν θέλεις, ένα ρομαντικό μήνυμα που λέει κάντε κάτι γιατί χανόμαστε. Εάν έχεις, ας πούμε, έναν επαγγελματία ο οποίος έχει ονοματεπώνυμο και λογοδοτεί, μπορείς να έχεις πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες να αυτή η φωτογραφία να αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα. Όταν έχεις φωτογραφίες, χιλιάδες, εκατομμύρια, οι οποίες έρχονται από κινητά, από iPad, από οτιδήποτε, χωρίς ονοματεπώνυμο, εγώ δεν θα τις εμπιστευόμουν. Οπότε υπάρχει ένας κίνδυνος εκεί. Βέβαια υπάρχει αυτό που λέμε η πολυφωνία και παντού μια κάμερα και η κάμερα, ας πούμε, είναι ένας τρόπος να ελέγχεις. Αλλά η αυθεντικότητά τους με δυσκολεύει να την πιστέψω. Νομίζω έχω βγάλει μία από τις πρώτες selfies. Το 2000, όταν κατόρθωσα και έφυγα από μια ενέδρα που είχα πέσει στη Σιέρα Λεόνε μαζί με κάποιους φίλους και τράβηξα μία selfie σε άθλια κατάσταση, πιστεύοντας ότι είναι η τελευταία φωτογραφία που τραβάω στη ζωή μου και αν τελικά η κάμερα αυτή και η κάρτα αυτή που έχει τη φωτογραφία επιβιώσει, θα ξέρουν τι μου συνέβη. Οπότε, ναι, αυτή ήταν μια selfie. Μετά έγινε μόδα, από ό,τι κατάλαβα. Τραβάω με την κόρη μου, ας πούμε, τη γυναίκα μου. Πολλές φορές και σαν αυτοσαρκασμό το κάνω. Δεν με ενδιαφέρει η τέχνη. Και αυτό πολλές φορές που μου λένε ευγενικά ότι οι φωτογραφίες μου έχουν τέχνη, το δέχομαι με αυτή την έννοια, σας ευχαριστώ πολύ δηλαδή, αλλά δεν θέλω να το δεχτώ, γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ εγώ ότι κάνω τέχνη με τη ζωή και μάλιστα σε αυτές τις συνθήκες. Εμένα οι φωτογραφίες μου απλά επειδή θεωρώ ότι βλέπω με τα μάτια της ψυχής μου, δηλαδή οι φωτογραφίες μου αντικατοπτρίζουν τον ψυχισμό μου. Μπορεί να έχουν κάτι από την ψυχή μου. Οπότε αυτή είναι η τέχνη. Αλλά όχι ότι είναι τέχνη για την τέχνη.